Η παράταξη πόλη και ζωή διαφωνεί κάθετα με το ότι έρχονται θέματα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και σοβαρά προβλήματα του Δήμου χωρίς να υπάρξει συζήτηση και ζητείται η ψήφος των Δημοτικών Συμβούλων Διαπεριφοράς. Όπως ανέφερε ο κύριος Μιχάλης Μλεκάνης, η διαπεριφοράς κατεπίγουσα συνεδρίαση περιορίζει το δικαίωμα και την δυνατότητα των Δημοτικών Συμβούλων να καταθέσουν αντιπρόταση. Το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να συνεδριάσει προχθές καταρχήν, κατεπηγόντως, δηλαδή με μήνυμα που στάλθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους η πρόσκληση το μεσημέρι για να συνεδριάσει το απόγευμα. Και ενώ ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου Δράμας έκλειναν και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν οι πληροφορίες σχετικά με τα θέματα. Μέσα στα τα θέματα ήταν δύο. Το ένα αφορούσε αναμόρφωση του προϋπολογισμού και το άλλο αφορούσε την αποδοχή μιας μελέτης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη του έργου συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων στο Αντώνης Τρίτσης. Και τα δύο θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και εμείς δεν δεχόμαστε και το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα να συζητώνται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και με τη διαδικασία διαπεριφοράς. Διαπεριφοράς σημαίνει ότι στέλνεις ένα μήνυμα ναι συμφωνώ ή δεν συμφωνώ. Τέτοια θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, ο προϋπολογισμός δηλαδή δεν μπορεί να συζητιέται με το ναι όχι, πρέπει να αναπτύσσονται τα επιχειρήματα, να γίνεται ενημέρωση και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να εκφράζουν τις απόψεις τους, ούτως ώστε να διαμορφώνεται και η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου συνολικά. Έτσι λοιπόν απαντήσαμε ότι εμείς δεν θα συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητούμε να μην γίνεται η συζήτηση των θεμάτων αυτών διαπεριφοράς και με κατεπήγουσα διαδικασία. Δεν εισακουστήκαμε, ίσχυσε η πρόσκληση, από τη μεριά μας δεν συμμετείχε κανένας, από το project υπήρχε μια διαφοροποίηση, συμμετείχαν 2-3 δημοτικοί σύμβουλοι του project και οι υπόλοιποι απήχαν και έτσι δεν κατέστη εφικτή η απαρτία, με αποτέλεσμα να βγει την επόμενη μέρα, δυστυχώς πάλι με κατεπίγουσα διαδικασία, αλλά τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη πλέον, που μπορούσαν να εκφραστούν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων. Ο κύριος Μλεκάνης αναφέρθηκε και στη νέα χρηματοδότηση 65.000 ευρώ για το ΣΒΑΚ που ακόμη δεν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί. Όσον αφορά τα θέματα, εμείς έχουμε να παρατηρήσουμε, τα ψηφίσαμε τα θέματα καταρχήν, γιατί στην μεν αναμόρφωση του προϋπολογισμού είχε μέσα και την πληρωμή προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου που δεν έπρεπε να καθυστερήσει άλλο. Ήδη δύο φορές έχει καθυστερήσει η πληρωμή τους. Αλλά υπήρχε και μία δαπάνη με εξειδικευμένη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να το πω πιο λαϊκά για να καταλάβει ο κόσμος, για το πρόβλημα του κυκλοφοριακού στη Δράμα. Να πω ότι για το πρόβλημα του κυκλοφοριακού στη Δράμα έχει γίνει με προγραμματική σύμβαση μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο, για την οποία πλήρωσε ο Δήμος πάνω από 100.000. Και είναι μια μελέτη η οποία ποτέ δεν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί, να γίνουν παρατηρήσεις και να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα. Χωρίς λοιπόν να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, έρχεται η Δημοτική Αρχή και χρηματοδοτεί νέα μελέτη, χωρίς κανένας να γνωρίζει τι στόχοι θα τίθενται. Και χωρίς να έχει ερωτηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, στην ουσία ο Δραμηνός δηλαδή, χωρίς να έχει ερωτηθεί για το τι θέλει να γίνει σε σχέση με το πρόβλημα του κυκλοφοριακού. Με αυτές τις επιφυλάξεις λοιπόν συμφωνήσαμε για το πρώτο θέμα. Για το δεύτερο θέμα που ήταν η υποβολή πρότασης, εμείς θεωρούμε ότι το θέμα της συντήρησης των σχολικών μονάδων είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας. Οι δυνατότητες να χρηματοδοτηθεί ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές που η Δημοτική Αρχή επέλεξε, 500.000, ενώ υπήρχαν δυνατότητες πολύ μεγαλύτερες. Να πω ότι 500.000 ο Δήμος Νευροκοπίου που έχει 3 σχολεία, τόσα χρήματα θα δαπανίσει και τόσα χρήματα θα δαπανίσουμε και εμείς που έχουμε κοντά στα 100 σχολεία. Επομένως, με την παρατήρηση ότι έπρεπε και περισσότερα χρήματα να πάρουμε από το πρόγραμμα που μπορούσαμε για τα σχολεία, αλλά και σε μεγαλύτερη προτεραιότητα να το βάλουμε, με αυτές τις παρατηρήσεις ψηφίσαμε φυσικά την αποδοχή της μελέτης, γιατί η άρνησή της θα ήταν ακόμα χειρότερη.